Λοιπόν, coach, σήμερα το παιχνίδι ήταν. Φάνηκε ότι ήταν εύκολο στην αρχή, αλλά τελικά ήταν δύσκολο παιχνίδι, άσχετα ότι χάσανε με 3-0. Ναι, νομίζω σταθήκαμε καλά το πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το δεύτερο γκολ του εθνικού που μας, μας απογοήτευσε ψυχολογικά. Έτσι φάνηκε ότι το 3-0 ήταν εύκολη νίκη του εθνικού. Ευκαιρία, θέλω να σας πείτε λίγα πράγματα για την ομάδα σας, για να γνωρίσουν και οι υπόλοιποι φίλαθλοι την προσπάθεια που κάνετε για να σταθείτε στην κατηγορία, αλλά και την προσπάθεια για να παρουσιάζετε ένα σύνολο, ας θέλει να αξιοπρέπει. Ναι, ομολογημένως είναι δύσκολη προσπάθεια που κάνουμε, διότι η ομάδα αποτελείται από νεαρούς παίχτες της Άγλαν Τζαζ. Ομολογημένως η προσπάθεια μας είναι αρκετά δύσκολη, συναντούμε αρκετές δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και ό,τι γίνει. Πάνω στο πράθυνο στέρ της κατηγορίας μπορεί μερικοί να το θεωρούν ότι είναι εύκολο η κατά, αλλά αντίθετα και σκληρό είναι και αρκετά ανταγωνιστικό. Όχι, όσοι δεν το έχουν πράξει από κοντά, είναι αρκετά δύσκολο το άθλημα. Πρέπει να προπονείσαι σκληρά για να κάνεις θυσία για να μπορείς να παίξεις. Είναι δύσκολο. Το επίπεδο είναι αρκετά ψηλό. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ομάδα, η δικιά σας coach? Ο στόχος μας είναι παραμονή. Θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, Νίκο, εύκολη επικράτηση του εθνικού σήμερα? Μια επικράτηση η οποία εμείς την κάναμε εύκολη. Προετοιμαστήκαμε ολόκληρη την εβδομάδα για αυτό το παιχνίδι. Σε ένα κήπεδο όπως είδατε και εσείς, το οποίο δεν συνηθίζουμε να παίζουμε καμιά ομάδα στις αρτές κατηγορίας. Σε ένα κήπεδο χόρτων το οποίο είναι ασυνήθιστο για μας. Έχουμε το απόλυτο μέχρι στιγμής, δύο νίκες εκτός έδρας, μία εντός. Τελικά ο εθνικός μέχρι πού θα φτάσει φέτος? Ο εθνικός Λατσιών καταρχήν δεν είναι ομάδα δεύτερη κατηγορίας. Εγώ είμαι από τους παγιούς παίχτες της ομάδας. Νομίζω ότι φέτος έχουμε τις δυνατότητες, την ποιότητα του υλικού για να ανακριθούμε σε αυτήν την δεύτερη κατηγορία της Κύπρου. Μια τέταρτη κατηγορία, η οποία και αρκετά ανταγωνιστική είναι, αλλά είναι ιδιαίτερα σκληρή όμως. Σίγουρα, οι κατηγορίες αυτές είναι σκληρές, πολύ σκληρές. Διακρίνεται για τη δύναμη, το πάθος των ομάδων. Μετά έρχεται τα συστήματα και οι τεχνικές. Και επόμενο παιχνίδι? Επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας, οπωσδήποτε, πρέπει να κερδιθεί για να εξαργυρώσουμε βασικά αυτές τις εκτός έδρας νίκες, όπως μας είπες και εσύ. Coach, τελικά ο εθνικός θα υπάρχει να τρελάνει κόσμο? Εντάξει, συνεχίζουμε την καλή μας πορεία. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε δεύτερο συνεχόμενο διπλό. Εντάξει, η ομάδα έχει πετύχει το 3x3. Είμαστε στους στόχους μας. Θα δουλεύουμε κάθε εβδομάδα για να μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε και τους οπαδούς μας που και σήμερα τους είδαμε να μας ακολουθούν, και το Διοικητικό Συμβούλιο και τον κόσμο των Λατσιών γενικότερα. Και για μία ακόμη αγωνιστική, ο coach έχει βραχνιάσει. Ναι, εντάξει, μου αρέσει να είμαι κοντά στη γραμμή, να καθοδηγώ τους ποδοσφαιριστές μου. Ακόμα και εγώ είμαι ποδοσφαιριστής, είμαι δηλωμένος στο ρόστερ της ομάδας. Ζω τα παιχνίδια μερικές φορές έντονα. Εντάξει, αυτά τα έχει η προπονητική. Επόμενο παιχνίδι, coach, στην έδρα μας. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι το Σάββατο με την Ελπίδα Αστρομερίδη. Είναι μια ομάδα η οποία ανέβηκε από το αγροτικό, αλλά ενισχύθηκε με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι θα δουλέψουμε σίγουρα σκληρά αυτή την εβδομάδα, θα δούμε και τον αντίπαλο. Νομίζω ότι θα δώσουμε πάλι όλες μας τις δυνάμεις στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Απλά θα ήθελα να καλέσω ξανά τον κόσμο των Λατσιών, γιατί όπως ξέρετε ένα γήπεδο με αρκετόν κόσμο είναι διαφορετικό και στη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Κόστο, το πρωτάθλημα στέρ της κατηγορίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα σκληρό, θα έλεγα. Οι πρώτες σας εντυπώσεις από τις τρεις αγωνιστικές, τι σας λένε? Σίγουρα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα χαθούν αρκετοί βαθμοί. Οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων, οι διαφορές μεταξύ των ομάδων είναι πολύ μικρές και τα παραπάνω παιχνίδια κρίνονται στον γκολ, είναι ντέρπι. Είναι πρωτάθλημα, είναι κατηγορία της δύναμης, του πάθους. Υπάρχουν κάρτες, τραυματισμοί, είναι μακρύς ο δρόμος.